Είναι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο όσο το διαβάζουμε. Είχαμε την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα διορθώνονται, κύριε Λαμπριανίδη. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου την τελευταία 20ετία, αλλά δυστυχώς όχι αρκετά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρούμε είναι ότι κάποιοι που επιλέγουν να παρανομούν, η πολιτεία, το κράτος, δεν έχει τρόπους να τους υποχρεώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκαταστήσουν την νομιμότητα, η οποία αφορά ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αυτόρης προσβασιμότητας, το οποίο χωρίς αυτό εμείς οι οποίοι χρησιμοποιούμε τροχοκάθισμα δεν έχουμε ισότιμα πρόσβαση στις ευκαιρίες συμμετοχής της ζωής. Και θέλω να τονίσω με τον πιο έντονο τρόπο ότι στην κινητική αναπηρία ανάπηροι δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά το περιβάλλον και τα κτίρια. Σε ποιες περιοχές, σε ποια σημεία παρατηρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Σε ιδιωτικά κτίρια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ειδικά στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και φιλοξενίας. Έχουμε τεράστιο θέμα με τα ξενοδοχεία, τα οποία όπως μας έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Τουρισμού, τα περισσότερα λειτουργούν χωρίς τελικές άδειες και γι' αυτό δεν γνωρίζει ούτε ο οργανισμός σε ποιο βαθμό αυτά είναι προσβάσιμα και αν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για προσβασιμότητα τόσο στους χώρους, στους κοινόχρηστους, αλλά και στο κομμάτι της φιλοξενίας των δωματίων. Και παίρνουμε πολλά παράπονα από άτομα με αναπηρίες και οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, ότι επισκέπτονται ξενοδοχεία τα οποία τους λένε πριν πάνε ότι είναι προσβάσιμα και όταν πάνε εκεί συναντούν κάτι άλλο. Ναι, κάτι αλλά άλλο αυτό δεν είναι δύσκολο να το εντοπίσει το κράτος. Θα γίνει μια καταγγελία, θα πάει να γίνει ο έλεγχος και θα το δουν με τα μάτια τους. Ναι, αλλά σας λέω ότι λειτουργούν παράνομα. Το κράτος γνωρίζει ότι λειτουργούν παράνομα και το κράτος δεν έχει μηχανισμούς να τους υποχρεώσει έγκαιρα, άμεσα, να κάνουν τις αλλαγές που πρέπει. Έχουμε πολλά κτίρια τα οποία χωρίς άδειες λειτουργούν και έχουν και ρεύμα και νερό και κερδοσκοπούν. Μας θα ελεγχθεί και για την παρανομία το ότι λειτουργεί παράνομα. Είναι μια ευκαιρία να ανοίξει και αυτή η υπόθεση ενδεχομένως και να ασκηθεί πίεση στους ξενοδόχους να βγάλουν τις άδειες τους. Ναι, αλλά αυτή η διαδικασία, αν καταλήξει δικαστήριο, θα πάρει τουλάχιστον 5 χρόνια. Γι' αυτό εμείς ζητούμε η πολιτεία να αναπτύξει και να εφαρμόσει μηχανισμό εξώδικης τιμωρίας για να υποχρεωθούν σύντομα να κάνουν τις αλλαγές που πρέπει και να έχουμε και εμείς ισότιμα πρόσβαση όπως ο κάθε άνθρωπος. Μάλιστα, για πόσο κόσμο μιλάμε οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια κινητικά προβλήματα, πόσους έχετε καταγράψει εσείς? Η χώρα μας έχουμε περίπου 5.000 άτομα τα οποία διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα μόνιμα και έχουμε πολύ περισσότερους οι οποίοι διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα για μεγάλες αποστάσεις ή προσωρινά επειδή έχουν κάποιο τραυματισμό ή είναι άτομα με μειωμένη κινητικότητα και δυσκολεύονται να περπατήσουν. Σημειώνω ότι σαν τουριστικός προορισμός που είμαστε αφήνουμε μια τεράστια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρευνα που διέταξε και έγινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012, έδειξε ότι κάθε χρόνο η τουριστική αγορά ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα αξίζει 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες οι οποίες μπορεί να προσελκύσει τον τουρισμό αυτό off-season. Όλους τους μήνες που παραπονιούνται οι ξενοδόχοι ότι δεν έχουν δουλειά, εκείνους τους μήνες που στην Ευρώπη έχει χιόνια και εμείς έχουμε ήλιο. Άρα θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και τουριστικά, λέτε, αυτό το πράγμα. Βεβαιότατα, και να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρίες στον τομέα του τουρισμού. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε το κομμάτι αυτό να το διαχειρίζονται υπεύθυνα και δυστυχώς οι αρχές δεν έχουν τα εργαλεία για να πάρουν μέτρα που θα έχουν άμεση δράση. Ωραία. Τώρα, αν ένας συμπολίτης μας που μας ακούει έρθει αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα, πού κάνει καταγγελία? Κάπου πρέπει να το καταγγείλει. Το να το αφήσει έτσι δεν γίνεται. Θα διαιωνίσει το ζήτημα. Στην αρμόδια τοπική αρχή, είτε είναι δημαρχείο, είτε η πολεοδομία, η οποία έχει την ευθύνη να δώσει την τελική άδεια. Συνήθως είναι τα δημαρχεία. Τα οποία δημαρχεία όμως, αγαπητέ Χρήστο, έχουν αποδειχθεί αδύναμα να εφαρμόσουν τέτοιες νομοθεσίες, διότι
Η λύση τους είναι να πάρουν τον παραβάτη στο δικαστήριο, κάτι το οποίο παίρνει πολλά χρόνια. Άστε. Το παράξενο είναι ότι λειτουργούν επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν χιλιάδες πολίτες και οι οποίες δεν έχουν άδειες λειτουργίας, λειτουργούν κανονικά και θέτουν σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους, ενώ αυτές δεν έχουν σωστές προδιαγραφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαμπριανίδη. Εγώ ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο να προσθέσω. Παρακαλώ. Όταν είχαμε ρωτήσει πρώην Υπουργό γιατί δεν προχωρά το αίτημα μας να εφαρμοστεί εξώδικη ρύθμιση για τέτοιες παρανομίες, είχε δηλώσει ότι αντιδρούσε λόμπι δικηγόρων, οι οποίοι προτιμούν να πηγαίνουν αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο και να διαιωνίζονται για να έχουν περισσότερα έσοδα. Αυτή ήταν επίσημη απάντηση Υπουργού. Προφορική απάντηση Υπουργού. Off the record όμως, το μεταξύ σας δεν έγινε, δεν καταγράφηκε κάπου. Όχι, δεν μας δίνουν γραπτός. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα δώσει γραπτός κάτι. Καλά, προφανώς. Άρα οι δικηγόροι πιέζουν να πηγαίνουν υποθέσεις στο δικαστήριο για να εισπράττουν από τις δικαστικές διαδικασίες. Αυτό ισχυρίστηκε Υπουργός. Ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τη δήλωση Υπουργού. Δεν θέλετε να μας πείτε και ποιος Υπουργός είπε αυτή την εξυπνάδα. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά το αφήνω εκεί για προβληματισμό, αγαπητέ Χρήστο. Διότι αυτή η χώρα μπορεί να απλοποιήσει πολλές διαδικασίες και να μην τρέχουμε στα δικαστήρια πάρα πολλά χρόνια για απλά προβλήματα που έχουμε στην καθημερινή ζωή μας. Και δεν μιλώ μόνο για θέμα προσβασιμότητας. Τυχαία, χθες μιλούσαμε για προβλήματα με νοικιαστές που δεν πληρώνουν ενίκεια, ναι, και διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται χρόνια να. Αυτά τα πράγματα επιτέλους, μια χώρα ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή, πρέπει να τα απλοποιήσει. Πρέπει να είναι εύκολο να λύνουμε τα προβλήματα και οι παραβάτες να δημιουργούνται το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπριανίδη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή εδώ.